ίδια η Σαντορίνη δεν έμεινε βέβαια στο περιθώριο της ναυτικής ιστορίας στη διάρκεια όλης αυτής της κοσμογονίας στο Αιγαίο. Απόδειξε τα καράβια της, όπως απεικονίζονται στις στιχογραφίες της προϊστορικής πόλης του Ακρωτηρίου, οι μαρτυρίες στα νεότερα χρόνια των περιηγητών για τα θηραϊκά μπριγκαντίνια και τις θηραϊκές γολέτες και από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι καπετάνοι, οι καπετάνισες, οι ναυτικοί και οι παραδοσιακές δυναστείες εφοπλιστών που μετέχουν δυναμικά στο αποκαλούμενο ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα. Όπως η οικογένεια που θα στήσει και θα οργανώσει το Ναυτικό Μουσείο της Θήρας με τις χορηγίες και τις φροντίδες του Νίκου και του Δημήτρη Νομικού, των παιδιών ενός παραδοσιακού καραβοκύρη του νησιού, του Λουκά Νομικού. Για την ιστορία του μουσείου και τα εκθέματά του μας μιλά ο Γιάννης Τσεκλένης, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας του και εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτό με κάθε τρόπο. Μέσα στη δεκαετία του 90, ο Νίκος ο Νομικός, ο πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου και από τους ιδρυτές, συνεχιστές για να έλεγα περισσότερο, με τίμησε με το να μου ζητήσει να γίνω γενικός γραμματέας του μουσείου. Και έγινα γραμματέας και ασχολήθηκα και με το μουσείο πολύ, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι το μεγάλο έργο το έχουν κάνει οι νομικοί, δηλαδή τόσο ο Μακαρίτης, ο αξέχαστος, ο Νίκος ο Νομικός, όσο και ο αδελφός του Δημήτρης. Και βέβαια κανείς δεν θα ξεχνάει τον πραγματικό ιδρυτή του μουσείου, που είναι ο εξάδελφός τους, ο Αντώνης ο Δακορώνιας. Το μουσείο που ίδρυσε ο Αντώνης ο Δακορώνιας και είχε αρχίσει να συλλέγει πολύ πριν το ιδρύσει το 1956, ήταν ορισμένα αριστουργηματικά ακρόπρορα και μία θαυμαστή συλλογή από έργα του Γλύκα, του περίφημου Γλύκα, του ζωγράφου, υδατογράφου, του μακετίστα πλοίων, όπως τον λέω εγώ, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ και κοσμούν μια ειδική αίθουσα τα έργα του Γλύκα και θα έλεγα και, και καταγράφουν την ναυτική ιστορία, διότι τα περισσότερα έργα αναφέρονται σε πλοία των οικογενειών της Ίας, η οποία ήταν πολύ ένδοξη και πολύ μεγάλη, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ελληνική ναυτιλία τον αιώνα, τον 19ο, από το 18ο δηλαδή, αλλά το 19ο κυρίως αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου, και βέβαια συνεχίζουν ακόμα μερικά μεγάλα ονόματα και είναι στον παγκόσμιο χώρο. Το μουσείο αυτό, το οποίο ξεκίνησε τότε, συλλέγοντας και λειτουργώντας λίγο πολύ ως μια μουσιακή αποθήκη, μετακόμισε πια από τις αρχές της δεκαετίας του 90 σε ένα καινούριο κτίριο, το οποίο δόρισε μια σπουδαία γυναίκα, μια δασκάλα, Μπυρμπίλη, το δόρισε στον Νίκο τον Νομικό για να το κάνει Ναυτικό Μουσείο. Και με πραγματική αυτοθυσία και πολλές δαπάνες του Νίκου και του Δημήτρη Νομικού, φτιάχτηκε αυτό το καταπληκτικό νεοκλασικό αστικό σπίτι, τόσο πάνω απάνω στην Ία. Και μετά από λίγο καιρό δωρήθηκε κι άλλο ένα κίνητο από άλλη μια σπουδαία γυναίκα, την Ρίτα Αλαφούζου. Το μουσείο βέβαια μέσα απέκτησε εκπληκτικά άλλα εκθέματα. Με τον καιρό δωρήθηκαν πολλά από τους κατοίκους της Ίας. Μια πολύ σημαντική συλλογή είναι τα εργαλεία του τελευταίου ηρωικού ναυπηγού κάτω στην Αρμένη, του Μαστραντώνη. Και είναι όλα τα εργαλεία και τα χνάρια. Υπάρχουν πολύ μεγάλη συλλογή από κομμάτια από πλοία παλιά, δηλαδή κομμάτια από κατάρτια, κομμάτια από κόφες στα κατάρτια, εξαρτήματα, μακαράδες καταπληκτικοί, σκοινιά. Είναι πολύ όμορφα, γιατί συνήθως στα μουσεία δεν τα βρίσκεις όλα αυτά, δηλαδή βρίσκεις πιο πολύ φωτογραφικό ή αρχαιακό υλικό. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συλλογή από έγγραφα, πολύ σημαντικά έγγραφα της αρχής του 20ου αιώνα, που είναι επίσης σημαντική, και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι, κάτι βοηθά πολύ στην καταγραφή της ιστορίας του νησιού, συλλέχθηκαν από τους κατοίκους της Ίας, ναυτικές οικογένειες πιο πολύ, τα έγγραφα, δηλαδή από τα ναυτικά φυλάδια μέχρι διπλώματα και έγγραφα των οικογενειών αυτών, τα οποία έχουν μπει ανά οικογένεια ή ανά καπετάνιο και ξεφυλίζονται σε ένα τεράστιο βιβλίο με ζελατίνες, σε μια αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη γι' αυτό,
όπου βλέπει κανείς τις περισσότερες οικογένειες και τους ναυτικούς, οι οποίοι είναι όλοι καπετανέοι, δεύτεροι, πρώτοι, τρίτοι, μηχανικοί. Θυμάμαι κάτι και θέλω να το τονίσω πολύ. Από τα εκθέματα, ένα τελευταίο απόκτημα, και πρέπει να το τονίσω γιατί συναισθηματικά είναι δεμένο με το έργο του Νίκου του Νομικού. Ήταν μάλιστα έτσι μεταφυσικά μία μανία να το τελειώσει αυτό το έργο, σαν να ήθελε να το παραδώσει στον κόσμο. Είναι ότι εγκαταστάθηκε εκεί με πολύ δυσκολία ένα έξοχο περισκόπιο το οποίο μας δώρισε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το οποίο με χίλια ζόρια μπόρεσε να σκαρφαλώσει στην Ία και να πάει να τοποθετηθεί αυτό το γλιστερό εργαλείο 1,5 τόνου. Και τοποθετήθηκε στην αυλή του μουσείου, όπου τα παιδιά κυρίως, που ακούνε περισκόπηρα, δεν πρέπει να βγαίνουν σε υποβρύχια, μπορούν εκεί από αυτή τη βυθισμένη αυλή του μουσείου να βλέπουν όλη την καλντέρα και καταλαβαίνουν τη σημασία του περισκοπίου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα έργο, έτσι η τελευταία υπογραφή του Νίκου του Νομικού για την προσφορά του στο μουσείο αυτό.